Καλησπέρα σας. Σας μεταφέρω τους αγωνιστικούς, ταξικούς χαιρετισμούς των απεργών της Μαλαματίνα που βρισκόμαστε στον 6ο συνεχή μήνα απεργίας. Οι νέοι διοκτήτες της Μαλαματίνα που έχουν άμεση συγγενική σχέση με υπουργό της σημερινής κυβέρνησης πήραν την εταιρεία μέσω του πτωχευτικού κώδικα για ένα κομμάτι ψωμί αφού τους χαρίστηκαν πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ με μοναδικό όρο να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Και αυτοί με το που ανέλαβαν τη διεύθυνση του εργοστασίου μεθόδευσαν τη ρήξη με τους εργαζόμενους και το σωματείο. Ξεκίνησαν μη υπογράφοντας συλλογική σύμβαση εργασίας με το σωματείο, φέροντας συνεχώς εμπόδια στις διαπραγματεύσεις. Συνέχισαν πιέζοντας τους εργαζόμενους να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας, μέχρι και τηλέφωνα στα σπίτια έπαιρναν για να ασκήσουν πιέσεις στις οικογένειές μας. Και όταν είδαν ότι δεν μπορούν να καταφέρουν τίποτα, ξεκίνησαν τις απολύσεις. Ακόμη και συνδικαλιστικών στελεχών. Προφασίστηκαν τις καταργήσεις τμήματων για να κάνουν ομαδικές απολύσεις, αλλά όλοι οι απολυμμένοι είναι μόνο μέλη του σωματείου μας. Η εργοδοσία χρησιμοποίησε από την πρώτη στιγμή τον νόμο Χατζηδάκη, αλλά και παλαιότερους αντεργατικούς νόμους για να διαλύσουν το σωματείο, γιατί δεν θέλουν εργατικά ταξικά συνδικάτα στα εργοστάσια και στη συνέχεια για να καταστήλουν τον αγώνα μας. Έφτασαν στο σημείο να χρησιμοποιούν την αστυνομία σαν ιδιωτική εταιρεία security, αφού την είχαν μπροστά στην πύλη του εργοστασίου επί 24 ώρου βάσεως. Εμείς αντιδράσαμε άμεσα και δυναμικά. Ξεκινήσαμε απεργία διαρκείας με αιτήματα την επαναπρόσληψη όλων των απολυμμένων συναδέλφων μας και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Άμεση ήταν και η αντίδραση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο στήριξε από την αρχή την απεργία με κάθε τρόπο, υλικό και ηθικό. Η αλληλεγγύη των σωματείων μελών του ΠΑΜΕ ήταν αναμενόμενη και υπήρξε παραδειγματική. Επίσης, εδώ να υπογραμμίσω την παρουσία των βουλευτών Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας από την πρώτη ημέρα στον χώρο της απεργίας, στις αλυσίδες των απεργών, στην πύλη του εργοστασίου, απέναντι στις δυνάμεις καταστολής και τους παράνομους απεργοσπάστες, και οι οποίοι μετέφεραν τα αιτήματα του αγώνα μας και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με τις επερωτήσεις τους. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του κυρίου Κουτσούμπα, στον χώρο της απεργίας, επιβεβαίωσε την πάγια θέση στήριξης των εργατικών αγώνων από την πλευρά του κόμματος και τόνωσε το αγωνιστικό φρόνημα των απεργών. Πιστεύουμε ότι στο τέλος εμείς θα είμαστε νικητές, γιατί είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι και βέβαιοι ότι η στήριξή σας θα συνεχιστεί μέχρι την τελική δικαίωση. Όπως ακούστηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, τα προβλήματα στο Δήμο μας είναι πάρα πολλά, παρότι θα έπρεπε αντικειμενικά να είναι ένας Δήμος με πολύ λιγότερα προβλήματα για τους δημότες του, μιας και είναι ένας μεγάλος Δήμος με αρκετά έσοδα εδώ και πολλά χρόνια. Όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με κοινό αγώνα, απέναντι στην πλήρη αδιαφορία για τα καθημερινά προβλήματα των κατοίκων της περιοχής. Εμείς μένουμε στις γειτονιές και εμείς πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, αν θέλουμε επιτέλους να μπουν σε προτεραιότητα οι δικές μας ανάγκες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να μας σώσουν άλλοι. Σας ευχαριστώ.